Το φράγμα Ποσελέμη θα δώσει το πρώτο του νερό στις 30 Απριλίου, ημερομηνία που έχει οριστεί, αν όλα πάνε καλά, η πρώτη δοκιμαστική λειτουργία του φράγματος. Η διαβεβαίωση αυτή δόθηκε σήμερα από τους εκπροσώπους του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στη διάρκεια ευρείας τεχνικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα του Ηρακλείου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει δυνατότητα μέχρι τις 30 του Απρίλη να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ηλεκτροδότησης των επιμέρους τμήματων του έργου που χρειάζονται για να λειτουργήσει. Κατά την πρώτη δοκιμαστική λειτουργία του διελιστηρίου του φράγματος θα υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας 40.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως για το Δήμο Ηρακλείου, ενώ στα τέλη του Σεπτέμβρη θα γίνει η δοκιμή για το σύνολο του έργου με την επεξεργασία να φτάνει τα 110.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Απαιτείται ωστόσο, όπως τονίστηκε, δοκιμή ενός ή δύο μηνών πριν δοθεί το νερό για κατανάλωση. Ελπίζουμε ότι μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη που θα ολοκληρωθεί και δοκιμαστική λειτουργία, μέχρι τότε θα μπορούμε να έχουμε, εφόσον δεν αντιμετωπιστούν και άλλα προβλήματα, πραγματική λειτουργία του έργου και απόλυψη ενός μέρους από τα 10 εκατομμύρια κυβικά που μέχρι τώρα έχουν μπει μέσα και ακόμα περισσότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα το 90% των αγωγών μήκους 75 χιλιόμετρων. Τονίστηκε ωστόσο ότι χρειάζονται ακόμη 11,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί για την αποπεράτωση του έργου. Χρήματα που υπολείπονται δεν είναι πάρα πολλά, πιστεύω να βρεθούν στην πορεία. Δεν νομίζω ότι θα σκοντάψει εκεί η χρηματοδότηση, είναι πλέον μικρή συγκρινόμενη με αυτά τα οποία έχουν δοθεί. Στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ που θα έχουμε την ερχόμενη Παρασκευή το μεσημέρι, θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα ασκήσουμε πίεση στην κυβέρνηση ώστε να δοθεί αυτό το ποσό και να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την απεράτηση του φράγματος. Εάν το κονδύλιο αυτό βγει σύντομα, θα μπορεί μέχρι τις 30 Απριλίου, όπως μας εντύπωσαν, να γίνει η πρώτη δοκιμαστική απόγευση νερού και λειτουργία των αγωγών. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Οροπεδίου έθεσε ξανά το θέμα των έργων που πρέπει να γίνουν στο οροπέδιο και των αντισταθμιστικών ωφελών που προβλέπονται από τη σύμβαση του έργου. Ενώ ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Αντώνης Ζερβός, υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσει το ζήτημα της διαχείρισης του έργου και ο ρόλος των ΔΕΙΑ, σημειώνοντας ότι προέχει να τακτοποιηθεί το πολιτικό πλαίσιο λειτουργίας του έργου. Οι τέσσερις δήμοι που εμπλέκονται άμεσα σε αυτήν την ιστορία, να βρούμε ένα τρόπο επικοινωνίας και διαχείρισης αυτού του αγαθού, ούτως ώστε να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αφού είναι γεγονός ότι το νερό το οποίο θα προκύπτει από το φράγμα θα είναι σημαντικά οικονομικότερο από ό,τι στοιχίζει σε εμάς τους δήμους η άντληση από τις γεωτρήσεις.